και φίλοι, και θα συζητήσουμε για μία νόσο, για την καρδιακή αμυλοείδωση. Είναι μία απειλητική για τη ζωή νόσος και μάλιστα με χαμηλά ποσοστά διάγνωσης. Το τι και το πώς θα μας τα πούν οι ειδικοί. Να σας πω μόνο ότι 26 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα αμυλοείδωσης και να ευχαριστήσουμε πολύ την αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας, την κυρία Μαρία Μαρκέτου, η οποία βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πεντακάθαρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γιατί ξέρετε, έχουμε πολλές απορίες και μόνο εσείς μπορείτε να μας τις λύσετε. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η καρδιακή αμυλοείδωση. Η καρδιακή αμυλοείδωση είναι μια πολύ σπάνια νόσος, η οποία ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία πρωτεϊνών, οι οποίες αναδιπλώνονται με παθολογική λανθασμένα στον οργανισμό, πάνε και κάθονται στα διάφορα ζωτικά όργανα μας, όπως είναι η καρδιά, η νεφρή, το σηκώτη, τα οποία αρχίζουν να δυσλειτουργούν, και με αποτέλεσμα ο οργανισμός να παρουσιάζει πάρα πολλές παθολογικές συνέπειες και επιπτώσεις, και γενικά η πρόγνωση αυτής της νόσου ήταν εξαιρετικά κακή. Τα τελευταία χρόνια όμως ευτυχώς έχουμε κάποια φάρμακα στη φαρέτρα μας που μας επιτρέπουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τους ασθενείς μας, εφόσον η διάγνωση γίνει έγκαιρα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της αμυλοείδωσης. Κυρία Μαρκέτου, ποιους και πόσους ασθενείς αφορά η συγκεκριμένη νόσος? Κοιτάξτε, δευτυχώς είναι μία σπάνια νόσος. Την ακριβή επίπτωση δεν την ξέρουμε, διότι η νόσος υποδιαγνωσκόταν μέχρι πολύ πρόσφατα και θεωρείται ότι αφορά περίπου... Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμυλοείδωσης. Η αμυλοείδωση που αφορά πολύ τους αιματολόγους, που υπάρχουν κάποιες ελαφρές άλυση που εκρίνονται από τον οργανισμό, από κύτταρα του αίματος, και είναι σαν μια κακοήθεια του οργανισμού, αφορά περίπου 50 άτομα στο εκατομμύριο ίσως, αλλά είναι και λιγότερο, σπάνια νόσος. Και η νόσος που αφορά την τραστιρετίνη, μια πρωτεΐνη η οποία έχει να κάνει με την πρωτεΐνη, με τη θυροξίνη και τη ρετινόλη, κάποιες ειδικές πρωτεΐνες του οργανισμού, η οποία και αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα δεν ξέρουμε την ακριβή επίπτωσή της. Ευτυχώς είναι ένα σπάνιο νόσημα, αλλά με πολύ κακή πρόγνωση. Είναι σπάνιο, αλλά υπάρχουν ωστόσο συμπτώματα, και ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας υποψιάσουν και να απευθυνθούμε στον καρδιολόγο μας? Ναι, τα συμπτώματα συνήθως είναι τα συμπτώματα που είναι μη ειδικά, δηλαδή μια εύκολη κόπωση, εύκολο λαχάνιασμα. Μπορεί να έχουμε διάφορες διαταραχές από το νεφρό, από το σηκώτη, να έχουμε αιμορραγίες, να αλλάζει λίγο το πρόσωπό μας, η γλώσσα μας, το δέρμα μας, να έχουμε αποκομματισμούς. Ωστόσο, κάτι που είναι σημαντικό και καλό είναι να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ειδικά οι ηλικιωμένοι, είναι αν για παράδειγμα ένας υπερτασικός ξαφνικά γίνει υποτασικός. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει, και ειδικά αν ο καρδιολόγος στο υπερηχογράφημα καρδιάς βρήκε μια υπερτροφία η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, το μυαλό μας πρέπει να πάει στην αμυλοείδωση. Πόσο γρήγορα εξελίσσεται η συγκεκριμένη πάθηση? Η πάθηση, αν μείνει αθεράπευτη, εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα. Δηλαδή, χωρίς θεραπεία, μπορεί να επέρθει και ο θάνατος σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ειδικά αν η πάθηση πιάσει και την καρδιά και μείνει αθεράπευτη, τότε η πρόγνωση μπορεί να είναι και κάτω του έτους. Ωστόσο, όπως είπα, είμαστε τυχεροί, διότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινούργιες θεραπείες, και επίσης είμαστε επίσης τυχεροί, και ιδιαίτερα στο νησί μας είμαστε τυχεροί, διότι η δουλειά του κλινικού γιατρού στηρίζεται στα πολύ καλά απεικονιστικά τμήματα
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και οφείλω να το πω αυτό, το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής, το τμήμα του μαγνητικού τομογράφου, έχουν δώσει τεράστια όθηση στην πρώιμη διάγνωση της αμυλοειδώσης, στην καρδιά τουλάχιστον. Mm-hmm. Άρα, όποιες δυσκολίες υπάρχουν στην διάγνωση, κυρία Μαρκέτου, αυτές έχουμε τα εργαλεία για να τις Βεβαίως. Αρκεί ο κλινικός γιατρός να το υποψιαστεί έγκαιρα, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από τις επιστημονικές εταιρείες και την καρδιολογική εταιρεία να ευαισθητοποιήσουν τους κλινικούς γιατρούς, γιατί υπάρχουν κάποιες κόκκινες σημαίες, τις λέμε εμείς, που να μπει η αμυλοείδωση στη διαφοροδιάγνωσή τους και να στείλουν έγκαιρα τον εργαστηριακό έλεγχο για να ανιχνευθούν αυτοί οι ασθενείς. Άρα, κυρία Μαρκέτο, αν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις για καρδιακή αμυλοείδωση, ποιες είναι εκείνες οι εξετάσεις που θα πρέπει να κάνει ο ασθενής? Κοιτάξτε, μια βασική εξέταση είναι να σταλεί ένας εργαστηριακός έλεγχος για να ανοιχτευτούν στο αίμα αυτές οι ελαφρές άλυση που σας είπα πριν, έτσι ώστε να μπει η διάγνωση ή να αποκλειστεί η AEL που λέμε εμείς αμυλοείδωση, που προέρχεται από τα κύτταρα του αίματος. Και μετά το υπερηχογράφημα μαζί με τη μαγνητική τομογραφία, αν απαιτείται, και μαζί με την απεικόνηση, το σπιθυρογράφημα της καρδιάς με ειδικές τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής, βάζουν τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται βιοψία όπως χρειαζόταν παλιότερα. Είναι κληρονομική νόσος? Ένα ποσοστό, ναι, είναι κληρονομική νόσος, βεβαίως, και πολύ ωραία το είπατε, που έχει να κάνει με την τρανσθυρετίνη, με μια μετάλλαξη αυτής της πρωτεΐνης που λέμε τρανσθυρετίνης. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες φέρουν αυτό το γονίδιο, και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο γενετικός έλεγχος. Επίσης, οφείλω να πω ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης, του Ηρακλείου, του Βενζέλιου, των Χανίων, έχουν συνεργαστεί άψογα πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτές τις οικογένειες, να παρακολουθούμε καλύτερα τα άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει την νόσο, αλλά μπορεί να την εκδηλώσουν στο μέλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνεται σωστή γενετική συμβουλευτική, γιατί αυτό αφορά πιο νέα άτομα. Αντίθετα, η αμυλοείδωση, η καρδιακή αμυλοείδωση που δεν έχει να κάνει με γενετικές μεταλλάξεις, αφορά πιο ηλικιωμένα άτομα, άντρες για παράδειγμα άνω των 70 ετών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η εγρήγορση τόσο από τον ασθενή όσο και από τον ιατρό, κυρία Μαρκέτου, είναι το κλειδί στο να εντοπιστεί. Βεβαίως. Και προφανώς να αντιμετωπιστεί και όλες οι νόσους. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια.